Αύριο Σάββατο 19 Ιουνίου επαναλειτουργούν οι παιδότοποι σε υπαίθριους χώρους. Σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά, πάντα με την εφαρμογή του σχετικού υγειονομικού πρωτόκολλου που προβλέπει τη χρήση μάσκας από όλους τους εργαζόμενους και ενήλικες πελάτες. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Σταύρου Καραγιάννη, ιδιοκτήτη παιδότοπου στο Τιγκάκι, άπαντες είναι ικανοποιημένοι από την επιστροφή στη δράση και ειδικά τα παιδιά που από αύριο θα έχουν πάλι τη δυνατότητα να ξεχυθούν σε οικείους χώρους και να περάσουν στιγμές γεμάτες παιχνίδι. Από την άλλη, οι γονείς τους θα απολαύσουν λεπτά χαλάρωσης, καθώς εποπτεύοντας τα παιδιά τους θα μπορέσουν να απολαύσουν είτε τον καφέ τους είτε κάποιο γεύμα. Κύριε Καραγιάννη, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας του κ. Χαρδαλιά, αύριο ξεκινούν επίσημα τη λειτουργία τους και οι παιδότοποι. Εμείς βρισκόμαστε στον χώρο σας, στον δικό σας παιδότοπο, και θα θέλαμε πραγματικά να μας πείτε πώς αισθάνεστε που μετά από αρκετούς μήνες θα μπορέσετε να είστε πάλι στο χώρο δράσης σας. Χρειαζόταν αυτή η κίνηση νωρίτερα. Μας αφήσανε στο τέλος χωρίς να γνωρίζουμε το λόγο. Αγωνιούμε για να ανοίξουμε επισήμως τους χώρους μας, να φιλοξενήσουμε το κοινό μας. Είμαστε αρκετό καιρό σε αποχή και θεωρώ το ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν αναγκαίο, ειδικά για εμάς που είμαστε εξωτερικός χώρος. Ναι, επισημάνουμε ακριβώς με αυτό που λέτε, ότι μιλάμε για την λειτουργία των παιδότοπων που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Πάντα, πάντα. Πάντα και μόνο. Εμείς δεν διαθέτουμε εσωτερικό παιδότοπο, έτσι κι αλλιώς. Είμαστε ένας μεγάλος υπαίθριος χώρος με διάφορες δραστηριότητες. Θεωρώ το ότι τηρώντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας μπορούμε να πάμε από εδώ και πέρα πολύ καλύτερα. Το πρωτόκολλο λέει ότι θα φορούν μάσκες όλοι οι εργαζόμενοι των παιδότοπων στους εξωτερικούς χώρους, αλλά και οι ενήλικες πελάτες. Καθ' όλη τη διάρκεια την οποία περιφέρονται στο χώρο, ναι, είναι υποχρεωμένοι να φορούν τη μάσκα την οποία έχει επιβάλει το υγειονομικό πρωτόκολλο. Παρ' όλα αυτά δίνει ένα παραθυράκι το ότι την ώρα που είναι στο τραπέζι και πίνουν ή τρώνε, έχουν το ελεύθερο το να βγάλουν τη μάσκα τους. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα παιδιά. Δηλαδή, εισέρχονται στο χώρο τα παιδιά άνω των 7 ετών κανονικά φορώντας τη μάσκα τους. Καθ' όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους, γιατί θεωρείται, ναι, θεωρείται άθληση, την αφαιρούν. Και πάλι στο τραπέζι, όταν κάθονται και έχουν το ρόφημά τους ή το σνακ, πάλι επιτρέπεται να την αφαιρέσουν. Η αλήθεια είναι ότι οι παιδότοποι έχουν αυτή την δυνατότητα, στο πούμε έτσι, να λειτουργούν ουσιαστικά και με τους όρους της εστίασης. Εμάς μας επισκιάζει και οι κανονισμοί της εστίασης σαν εστίαση, γιατί είμαστε χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά επίσης μας επισκιάζει και ο κανονισμός ο οποίος αφορά τους παιδότοπους. Με ό,τι μπορεί να επισυνάπτει αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε και εμείς τα αντισηπτικά σε κάθε τραπέζι, τηρούμε τις αποστάσεις. Αν δείτε το χώρο, τα τραπέζια ή οι πάγκοι μας είναι χωρισμένοι σε ένα παρά ένα. Αντισηπτικά παντού στο χώρο, προστατευτικές μάσκες όπως προαναφέρατε για όλο το προσωπικό και για τους πελάτες. Στον χώρο σας, βέβαια, προβλέπεται και η δυνατότητα διοργάνωσης μικρών εκδηλώσεων τύπου δεξιώσεων, να υποθέσω. Εμείς έχουμε όλο το φάσμα στη συγκεκριμένη εγκατάσταση. Μπορούμε να διοργανώσουμε από το πιο μικρό παιδικό ή ενήλικο πάρτι, από δεξίωση η οποία μπορεί να αφορά γάμο ή βάφτιση, μέχρι και το συναυλιακό κομμάτι. Πιστεύετε ότι η ανταπόκριση του κόσμου θα είναι έντονη ήδη από την πρώτη μέρα της λειτουργίας σας? Δηλαδή, ήδη από αύριο πιστεύετε ότι θα δούμε πολλά παιδάκια στο χώρο με τους γονείς? Αρχικά το ευχόμαστε. Δεύτερον, μία πρόβλεψη, ο κόσμος έχει κάτσει πολύ μέσα. Ναι, κατανοούμε ότι η κατάσταση είναι εύκολη. Είναι δύσκολη, μάλλον δεν είναι εύκολη. Υπάρχουν πολλοί συμπατριώτες μας, συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι ακόμα είτε στο Ταμείο Ανεργίας είτε σε αναστολή. Το κατανοούμε και το δεχόμαστε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει τόσο μεγάλη συσσωρευμένη πίεση, την οποία ο κόσμος θέλει να ξεχυλήσει έξω και δε. Είμαι πατέρας δύο παιδιών, οπότε με βεβαιότητα μπορώ να σας πω ότι το πρώτο πράγμα που θα έκανα θα ήταν να πάω τα παιδιά μου σε έναν παιδότοπο ή κάπου να τα αφήσω και να πιω με ηρεμία έναν καφέ. Οπότε όλο αυτό, ναι μεν υπήρχε το σχολείο, το οποίο όμως μας το κόψαν αρκετά, αρκετά. Και ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά, τα οποία εδώ είναι ο στόχος μας, τα παιδιά δημοτικού, νηπιαγωγείου, προνήπιου και κάτω. Δηλαδή ηλικίες μέχρι 12, βαριά 14. 14. Με έντονη ενεργητικότητα. Είναι ηλικίες που τα παιδιά θέλουν πραγματικά να ασκούνται, να δημιουργούν δραστηριότητες, να έρχονται σε επαφή με τα άλλα παιδάκια. Η κοινωνικοποίηση, με λίγα λόγια. Κοινωνικοποίηση. Κοινωνικοποίηση και άθληση. Μπορούμε να το βρούμε εδώ στο χώρο και σε οποιονδήποτε παιδότοπο, θεωρώ, να μην το πάρουμε μονότερμα. Παρ' όλα αυτά, σας λέω, σας διαβεβαιώ, έχω δύο μωρά, τριών και ενός έτους, και είναι τόσο μεγάλη πίεση το να τα έχεις στο σπίτι και παράλληλα να πρέπει να βρεις τρόπο να δουλέψεις.
που ναι, πιστεύουμε ότι η ανταπόκριση του κόσμου, τουλάχιστον για τους γονείς, θα είναι τεράστια.